Θα αναφερθώ μόνο για τις τροπολογίες. Νομίζω έχει εξαντληθεί η συζήτηση για το αυτό καθεαυτό νομοσχέδιο. Καταθέσατε δύο τροπολογίες, οι οποίες τροπολογίες είναι ένα νομοσχέδιο από μόνες τους. Είναι ένα θέμα. Γιατί σε ορισμένα άρθρα των τροπολογιών θέλουμε να πούμε πάρον, σε άλλα άρθρα θέλουμε να πούμε όχι, και αντιλαμβάνεστε με το μαχαίρι στο λαιμό θα πρέπει να πούμε για το σύνολο των τροπολογιών, το σύνολο των άρθρων. Και εδώ αλλοιώνεται η θέληση, η βούληση των κοινοβουλευτικών ομάδων σε σχέση με σοβαρά ζητήματα που περιέχουν οι τροπολογίες. Καταρχήν για την τροπολογία 1694. Την καταψηφίζουμε, θα μπορούσαμε όμως να πούμε και παρόν σε κάποια άρθρα, αλλά θα ήθελα να σταθώ λίγο στο άρθρο 7 που αφορά την παράταση προθεσμίας προσαρμογής των καταστατικών των αγροτικών συνεταιρισμών. Ένα άρθρο το οποίο το καταψηφίζουμε, αλλά θα πρόσθετα ότι όλες οι κυβερνήσεις, και αναφέρουμε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ψηφίσατε νόμους για τους συνεταιρισμούς, προωθώντας την μετατροπή τους από ενώσεις προσώπων σε ενώσεις κεφαλαίων. Και αυτό φυσικά το κάνατε με αλλεπάλληλα νομοσχέδια, προσφάτως με το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, και οι αγρότες κατανοούν την προοπτική αυτή και αντιστέκονται έστω και παθητικά με τη συμμόρφωση των καταστατικών των συνεταιρισμών. Γι' αυτό αναγκάζεστε τώρα να δίνετε συνεχόμενες παρατάσεις προθεσμίες προσαρμογής των καταστατικών. Οι αγρότες, εμείς απευθυνόμαστε τώρα στους αγρότες και τους λέμε ότι πρέπει να σκεφτούν. Όλες οι κυβερνήσεις έχουν ως κριτήριο μέσα από αυτά τα αλλεπάλληλα νομοσχέδια τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και όχι των φτωχών αγροτών. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θέλετε να φτιάξετε συνεταιρισμούς που θα είναι κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων, και εμείς θεωρούμε ότι μόνο παίρνοντας στα χέρια τους την υπόθεση και ενισχύοντας το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στις επερχόμενες εκλογές μπορούν πραγματικά να μπουν εμπόδια και να υπάρχουν κενές νίκες. Φυσικά, η μακροπρόθεσμη πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος στα πλαίσια μιας σοσιαλιστικής οικονομίας, όπου πραγματικά ο παραγωγικός συνεταιρισμός μπορεί να παίξει τον δικό του ρόλο από την παραγωγή μέχρι και την κατανάλωση, σε όλη αυτή τη διαδικασία, σε όλο αυτό το προτσές, προς όφελος του μικρού παραγωγού. Αυτά σε σχέση με την τροπολογία 1694. Σε σχέση με την τροπολογία 1695, επίσης θα την καταψηφίσουμε, παρόλο που σχεδόν στα μισά άρθρα θέλουμε να ψηφίσουμε παρόν. Ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος πριν από λίγο στάθηκε ιδιαίτερα στο άρθρο 1 της τροπολογίας που αφορά την επέκταση προσωπικής διαφοράς σε υπαλλήλους. Πιστέψαμε κάποια στιγμή ότι μετά την τοποθέτηση του κοινοβουλευτικού μας εκπροσώπου ο κύριος Υπουργός θα έπαιρνε θέση, θα το ξεκαθάριζε. Δηλαδή τι? Το γεγονός ότι δεν έχει λάβει υπόψη του τις αντιδράσεις από την πλευρά των εργαζομένων, διότι δεν τους αφορά όλους, δεν είναι σύμφωνοι οι εργαζόμενοι με τις προτάσεις που έχουν κάνει. Εν τω μεταξύ δεν υιοθετήθηκε η πρότασή τους. Η πρόταση που έχουν υποβάλει και την ξέρει ο κύριος Υπουργός, έχει κατατεθεί και στις κοινοβουλευτικές ομάδες, δεν την έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση. Δηλαδή, και είπαμε πολύ συγκεκριμένα ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί το ότι έχουν διοριστεί, μεταταχθεί και να μπει, μετακινηθεί ή μεταφερθεί έως 31/3/2023, απαλήφοντας την ημερομηνία 1/1/2011. Δεν το κάνατε. Λοιπόν, οι εργαζόμενοι προφανώς δεν έχουν τσιμπήσει σε αυτή την υπόθεση. Πρέπει να πάρετε θέση. Εάν λάβετε υπόψη σας την πρόταση των εργαζομένων, εμείς, εάν ερχόταν ως ξεχωριστό άρθρο, ως ξεχωριστή τροπολογία, θα την ψηφίσαμε.
Στην προκειμένη περίπτωση τώρα, και εφόσον υπάρχουν άλλα άρθρα της τροπολογίας που βαραίνουν περισσότερο ως όχι, δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε. Αυτά είναι τα τραγελαφικά της υπόθεσης. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, σας καλούμε να πάρετε θέση, έστω και την τελευταία στιγμή, με την τοποθέτησή σας. Τέλος, είναι το άρθρο 3 που αφορά τις διευκρινήσεις ως προς την παραγωγή ούζου τσίπουρου τσικουδιάς με άμβικες ασυνεχούς λειτουργίας. Είναι ένα άρθρο διαδικαστικού χαρακτήρα, δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας. Το πρόβλημα είναι ότι από τις ονομασίες τσίπουρου και τσικουδιάς έχουν αποκλειστεί οι διήμεροι αμβικούχοι. Και αυτό έχει γίνει κατ' εντολή των ποτοβιομηχάνων. Αυτή είναι η ουσία. Και όχι αυτό που λέτε εσείς εδώ, που είναι καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα, και από αυτή την άποψη εμείς θα ψηφίσουμε παρόν. Ευχαριστώ. Παρόν στην τροπολογία. Συγγνώμη, στο συγκεκριμένο άρθρο 3, αλλά στο σύνολό του την καταψηφίζουμε την τροπολογία. Ευχαριστώ.